Λοιπόν, γεια σας. Καλωσορίσατε στην έκθεση εδώ και καλωσορίζω και τον εαυτό μου στην κούκλα της Ήρω, που δικαίως είναι και η βασίλισσα των Κυκλάδων, του πιο μαγικού αρχαίου μας πολιτισμού, της Μεσογείου. Και καλύτερος χώρος δεν θα μπορούσε να υπάρχει και πιο αντιπροσωπευτικός από αυτόν εδώ, ούτως ώστε να εκτεθούν κομμάτια, ιδιαίτερα του μεγάλου δασκάλου της μεταφυσικής, του Τζόρτζο Ντε Κήρικο, ο οποίος έχει αντλήσει όλη του την ψυχή, να πούμε, και όλες του τις δημιουργίες από την ιστορία και από την κληρονομιά την ελληνική. Διότι όλοι ξέρουν ότι γεννήθηκε εδώ στην Ελλάδα, στο Βόλο, στο χώρο των Αργοναυτών, με όλες τις ωραίες μυθολογικές και ιστορικές μας παλιές γνωστές ιστορίες. Και φυσικά ο Ντε Κήρικο, ο οποίος μεγάλωσε στην Ελλάδα, άντλησε από τον πολιτισμό μας όλο του τον πνευματικό πλούτο, που ήταν η κληρονομιά του η πιο φυσική ετυμολογία, όπως λέει ο νομπελίστας ο Κουαζίμοντο, και την έδωσε μέσα από ένα έργο καταπληκτικό που κάνει την τέχνη και τον άνθρωπο να δείχνει ένα κομμάτι από την αθανασία του, παρόλο που είναι τόσο πολύ θνητός. Γιατί όλοι ξέρουμε ότι γεννιόμαστε, πεθαίνουμε, αλλά η τέχνη είναι αθάνατη όμως, διότι παραμένει εκτός τόπου και χρόνου, υπεράν όλων. Γι' αυτό και η τέχνη, η πραγματική, είναι εκείνη η οποία είναι υπεράνω των αιώνων, όχι εκείνη η οποία είναι για μια ορισμένη μικρή στιγμή, που αποτελεί μόνον μόδα, όπως έχει γίνει μόδα σήμερα. Λοιπόν, αυτό, δεν ξέρω τι άλλο θέλετε να με ρωτήσετε. Πώς είναι η γνωριμία σας με τον Ντε Κήρικο? Μα η γνωριμία μου με τον Ντε Κήρικο έγινε όταν εγώ ήμουν πιτσιρίκα, που τελείως τυχαία και τελείως έτσι απρόοπτα βρέθηκα στο Μουσείο του Βερολίνου και με είχε παρουσιάσει ο περιβόητος Δόκτωρ Γιάννας, σαν παιδί θαύμα. Ακριβώς, μαζί με τον Δήμαρχο της πόλης είχε αποκαλέσει παιδί θαύμα τότε. Ναι, ναι, είναι γεγονός, με είχαν αποκαλέσει παιδί θαύμα, γιατί στο Μουσείο του Βερολίνου και ιδιαίτερο ο Δόκτωρ Γιάννας, που ήταν επικεφαλής όλων των μουσείων της Γερμανίας, και η Γερμανία είναι γνωστό ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή και πολύ υψηλού επίπεδου στην επαγγελματικότητα, ιδιαίτερα της τέχνης, των γραμμάτων, του πνεύματος. Είχαν δει μια έκθεσή μου που είχα κάνει τυχαία στην Ιταλία και βρέθηκα αμέσως μετά λίγους μήνες στην περιβόητη γκαλερί της Άννας Φον Μπέικερ, που έχει όλους τους καλύτερους από Διαβλεύσκη και τέτοια, τους εσπρεσιονιστάς και τους ιμπρεσιονιστάς και εσπρεσιονιστάς πάντων. Και μετά βρέθηκα κατευθείαν στο Μουσείο του Βερολίνου, διότι περνούσε όλο το οργανικό των διευθυντών και με έβαλαν εκεί χωρίς να καταλάβω πώς. Εκεί γνώρισα τον περιβόητο Γιόλας και εκεί γνώρισα τον Ντε Κήρικο και όλα τα τέρατα του 20ου αιώνα, δηλαδή τον Νταλή, τον Μαγκρίτ, τον Μαξένστ, όλους αυτούς. Και όλοι με αγάπησαν πάρα πολύ αμέσως για τον αυθόρμητο χαρακτήρα που είχα και για τον τρόπο τον τελείως αυθεντικό στην έκφρασή μου. Ενώ εκείνη την εποχή, όπως και σήμερα, όλοι πάσχουν από μανία να είναι μέσα στη μόδα και να κάνουν αυτά που εκείνη τη στιγμή είναι Είναι κάτι που σας χαρακτηρίζει, ότι δεν ακολουθείτε τη μόδα εσείς. Ναι, δεν ακολουθώ τη μόδα χωρίς να είμαι αναγνωριστική και έχει μεγάλη σημασία. Γι' αυτό ο νομπελίστας ο Κουαζίμοντο είχε πει ότι εγώ τις ρίζες μου τις έχω μέσα στην γη βαθιά, όπως είναι η πραγματική ετυμολογία. Και αυτό, τέλος πάντων, είναι δύσκολο να μιλάω εγώ για τον εαυτό μου. Άμα διαβάσετε το τι έχουν γράψει, είναι πιο εύκολο για εσάς. Για μένα είναι πιο δύσκολο να μιλάω για τον εαυτό μου, προτιμώ να μιλάω για άλλους. Και για μένα μιλάνε αυτά που κάνω. Θα ήθελα να μου πείτε πώς ήταν η συνεργασία με έναν τόσο μεγάλο καλλιτέχνη όπως ήταν ο Ντε Κήρικο. Η συνεργασία. Ήταν η εμπειρία δηλαδή. Η εμπειρία ήταν μοναδική και πραγματικά απίστευτη, όπως όχι μόνο με εκείνον, γιατί είχα την τύχη. Τα διάφορα περιστατικά της ζωής με έφεραν να είμαι πιο δεμένη με τον Ντε Κήρικο, διότι εκείνος, επειδή είχε γεννηθεί στο Βόλο, ήταν οπωσδήποτε γεμάτος από Ελλάδα και από ελληνικό πνεύμα. Ο Γιόλας, ο οποίος κατεξοχήν ήταν ο πατέρας της τέχνης και είχε ανακαλύψει όλους τους μεγαλύτερους του 20ου αιώνα, όταν ήταν άγνωστη τελείως. Εμένα με πήρε όταν ήμουν πιτσίρικα, με είδε στο Βερολίνο και αμέσως με έκανε συμβόλαιο αποκλειστικότητας. Λοιπόν, εκεί αμέσως μαζί του γνώρισε όλους τους μεγάλους. Ο Μάτο, ο Μαγκρίτ, ο Μαξένστ, Τίνγκελί, όλοι. Ο Ντε Κήρικο, ο Νταλή, όλοι ήταν μαζί του.
Όμως όλοι πρέπει να πω την αλήθεια ότι με αγάπησαν και με αγκάλιασαν πάρα πολύ, με μεγάλο ενδιαφέρον, ίσως για το χαρακτήρα μου, για τον ενθουσιασμό μου, γιατί είμαι ακούραστη, γιατί τα πράγματα που μου αρέσουν τα κάνω πάντοτε με όλη μου την καρδιά. Και όλα αυτά τα πράγματα οι πραγματικοί καλλιτέχνες τα καταλαβαίνουν, τα διαισθάνονται και τα βλέπουν σε βάθος. Δηλαδή βλέπουν όταν ένας είναι επιφανειακός ή όταν ένας έχει ένα βάθος και κάποια ιδιαίτερη αυθεντικότητα σε αυτό που κάνει και στο πώς εκφράζεται και στο πώς είναι. Λοιπόν, όλοι με αγαπούσαν πάρα πολύ. Με τον Μαγκρίτ είχα την τύχη να δω και να συνεργαστώ μαζί του, να κάνει τα τελευταία του γλυπτά. Αλλά δυστυχώς ήταν μεγάλος και ήταν άρρωστος και πέθανε πολύ νωρίς. Δεν θα ξεχάσω το μεγάλο σοκ της μαγείας μου, μα είχα δει το La Joie de Vivre. Τα γλυπτά του που ήταν το ένα μέσα στο άλλο, γιατί όλα έγιναν στο χιτήριο της Βερόνα, του Μπομβιτσίνη. Διότι όλα ήταν χρηματοδοτημένα από τον περιβόητο Γιόλας. Ο Μαγκρίτ πέθανε πολύ νωρίς, λοιπόν μόνο δύο πράγματα είχα δει, αυτό, τη Μαντάμ Ρεκαμιέ και τα λοιπά. Ο Νταλή ήθελε να συνεργαστώ μαζί του, γιατί είχε δει μια έκθεσή μου στη Νέα Υόρκη και είχε φαγωθεί με το Γιόλας να κάνουμε μαζί ορισμένα αντικείμενα. Είχε πει και πολύ θετικά πράγματα για εσάς, αν δεν κάνω λάθος. Πάρα πολύ, και ο Μαγκρίτ και ο Νταλή, και ήθελαν μάλιστα να υπογράψουμε μαζί. Ο Νταλή ήθελε να έκανα μια σειρά από αντικείμενα μαζί και να τα υπέγραφα μαζί του. Εγώ βέβαια το σκέφτομαι, ο Γιόλος με βίαζε πάρα πολύ, με πίεζε για να το κάνω, αλλά εγώ είμαι πάρα πολύ ενστικτόδης τύπος και έχω μια φοβερή ευαισθησία και αν δεν είμαι σίγουρη 100% δεν κάνω κάτι. Λοιπόν το σκέφτηκα, το καλοσκέφτηκα και παρόλη τη μαγεία που είχα και το ενδιαφέρον για να κάνω κάτι με ένα τέτοιο θαυματουργό τέρας όπως ήταν ο Νταλή. Παρόλα αυτά σκέφτηκα ότι καλύτερα να μην το έκανα, διότι ήμουν σίγουρη ότι όλοι θα νόμιζαν, ότι είναι τόσο μικρή και τόσο νέα, ότι θα εκμεταλλευόμουν το όνομα ενός μαγικού τέρατος για να κάνω εγώ διαφήμιση. Και προκειμένου να έχω τέτοιου είδους, να πούμε, ενόχληση για τον εαυτό μου, γιατί δεν θα ήθελα ποτέ κάτι τέτοιο να γίνει, προτίμησα να μην το κάνω. Εάν μου το είχε προτείνει σήμερα θα το έκανα, αλλά τότε με τον αυθορμητισμό μου, με το χαρακτήρα μου και με όπως είμαι σήμερα και όπως ήμουν και τότε, σωστά έκανα που δεν το έκανα τότε. Με τον Ντεκίρικο ήταν διαφορετικό το θέμα, διότι ο Ντεκίρικο είχε... Καταρχήν ο Νταλή ήθελε να υπογράφω μαζί του. Λοιπόν, αυτό εμένα ήταν πολύ μεγάλο incentive, να πούμε, καταπληκτικός, δελεαστικός, να πούμε, πειρασμός. Από την άλλη μεριά σκέφτηκα ότι θα έκανα άσχημη φιγούρα στον κόσμο. Θα έλεγαν όλοι ότι τώρα η πιτσιρίκα εκμεταλλεύεται τέτοιο μεγαλοφύ άνθρωπο και γι' αυτό δεν το έκανα. Με τον Ντεκίρικο, όταν μου το ζήτησε ο Γιόλας και ο ίδιος ο Ντεκίρικο με επέλεξε, το δέχτηκα γιατί δεν υπήρχε περίπτωση να υπογράψω εγώ κάτι μαζί του, ούτε να κάνω κάτι μαζί του όπως ήθελε ο Νταλή. Ο Ντεκίρικο ήθελε, ήταν και αυτός πολύ ηλικιωμένος, ήθελε συνεργασία. Και ήθελε άνθρωπο έμπιστο, ούτως ώστε όταν κάνει κάτι να παρακολουθεί μετά όλες τις φάσεις εργασίας στο χιτήριο, που είναι πολύ μακροχρόνιες και πολύ σημαντικές, γιατί το αγωτούς των κεριών είναι πάρα πολύ σημαντικό από τα χέρια του καλλιτέχνη. Τα οποία ο Ντεκίρικο ποτέ δεν έκανε, είχε να θέσει πάντοτε σε μένα. Στο χιτήριο Μπομβιτσίνη και το παλιό της GPS που υπήρχε, και μετά όταν έκανε ο Φάουστο Μπομβιτσίνη μόνος του την τωρινή Φοντερία Μπομβιτσίνη. Και είχαν πάλι μεγάλη, ακόμα έχει χιτεύσει εκεί πέρα, όλα τα αυτάκια του Πομοντόρο, του Μαγκρίτ, Μαξένστ, Νταλή, ακόμα σήμερα οι απόγονοι χιτεύουν εκεί. Λοιπόν, με τον Ντεκίρικο ήταν διαφορετική ιστορία, ήταν μια συνεργασία. Ήταν μαγικό και ενδιαφέρον και εγώ δεν είχα κανένα λόγο να μην είμαι ενθουσιασμένη και να μην το δεχτώ. Δεν επρόκειτο να υπογράψω κάτι μαζί του. Με τον Νταλή ήταν πάρα πολύ μεγάλη η υπευθυνότητα. Λοιπόν, είπα φυσικά το ναι. Μετά, η ιστορία και η τύχη τα έφερε έτσι ώστε να με κάνουν να είμαι αναπόσπαστο μέρος με το θέμα του Ντεκίρικο, διότι ο Ντεκίρικο πέθανε, τα δικά του τα προπλάσματα, τα μαγικά, τα γύψινα που έκανα με τα χεράκια του κτλ. Είχαν μείνει στο χιτήριο, είχαν υποστεί από το χρόνο πολλές φθορές, μόνο εγώ ήμουν η θέση να τα... κάνω. Και είστε και μοναδική που έχετε δυνατότητα να τα εκθέσετε ελεύθερα, έτσι, από ό,τι ξέρω. Όχι, όποιος έχει νόμιμα τα πράγματα μπορεί πάντοτε να τα εκθέσει. Αλλά είμαι η μοναδική που έχω από το ίδιο το ίδρυμα του Ντεκίρικο το OK, μόνον εγώ να ρετουσάρω τα πραγματικά του τα γύψινα, τα προπλάσματα, τα οποία μετά θα πάνε σε μουσεία. Γιατί ξέρετε, με τη χρήση του καιρού οπωσδήποτε φθύρονται και κανείς δεν είναι στη θέση να τα κάνει τόσο σωστά όσο εγώ. Ξέρω και το τελευταίο νυχάκι, ξέρω εγώ τι που πηγαίνει.
Λοιπόν, μου έχουν αναθέσει από το Ίδρυμα εγώ να κοιτάξω να κάνω τη ρεσταουρασιό και μετά θα πάνε φυσικά σε μουσεία, γιατί τα προπλάσματα συνήθως σπάνε. Αλλά είναι έγκλημα να σπάσουν τα προπλάσματα ενός ντεκήρυχου, γι' αυτό θα πάνε σε μουσεία. Λοιπόν, αυτή είναι η ιστορία. Με τον ντεκήρυχο βρέθηκα μέσα, χωρίς να το περιμένω και χωρίς ούτε καν να το σκεφτώ. Η ιστορία τα έφερε έτσι και επειδή είμαι ένας ιστορικός παράγων πάρα πολύ σημαντικός, γιατί δεν συμβαίνει συχνά ένας άνθρωπος να είναι καλλιτέχνης, να ζει, να είναι σύγχρονος, να είναι παρόλη τη διαφορά της ηλικίας, να είναι τόσο κοντά στον δάσκαλο αυτόν. Δεν ήταν δάσκαλός μου, παρόλο που ήμουν τόσο νέα, ήμουν συνεργάτης του. Ήταν όλες οι συγκυρίες πάρα πολύ ιδιαίτερες και έχω βρεθεί, να πούμε, να είμαι αντικείμενο ενδιαφέροντος από ιστορικούς. Και γι' αυτό το λόγο έχω βρεθεί πάντοτε και γι' αυτό το λόγο έχω και όλη τη μεγάλη αυτή συλλογή, διότι είχα κάνει σύμβαση επίσημη με την χείρα του ντεκήρυχο. Υπάρχουν συμβόλαια, υπάρχουν χαρτιά διεθνούς κύρους από τη Χάγη, αυτά, ότι όλα τα γλυπτά του τα είχα πάρει όταν ήταν ακόμη ζωντανό στο ίδρυμα, όχι στο ίδρυμα, στο δικό του το ατελιέ. Και μετά που έγινε το ίδρυμα, συνυπέγραψε και το ίδρυμα μαζί με τη χείρα του και για μένα, και μετά το ίδρυμα εκκληρονόμησε τη χείρα και τώρα έχω συνεργαστεί με το Ίδρυμα και το Ίδρυμα μου έχει αναθέσει να κάνω τη ρεσταουρασιόν των έργων πριν τα δώσει στο ελληνικό δημόσιο, εφόσον και υπό τον όρον ότι το ελληνικό δημόσιο θα χτίσει ένα ευπρεπές μουσείο για τον ντεκήρυχο. Και ελπίζω αυτό να το κάνει, γιατί διαφορετικά δεν θα έρθουν στην Ελλάδα, θα πάνε κάπου αλλού και είναι κρίμα. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο και για το μεγαλύτερο έργο που έχετε κάνει. Είναι μια αψίδα, αν δεν κάνω λάθος, πόσα μέτρα είναι? Όχι, δεν είναι αψίδα, είναι μια κεντρική πόρτα στην Μεγάλη Μητρόπολη που έκανε ο μακάριστος Πατριάρχης Διόδωρος των Ιεροσολύμων και μου είχε παραγγείλει να φιλοτεχνήσω αυτή την κεντρική πόρτα με όλες τις ιστορίες που είχαν διαδραματιστεί με τη ζωή του Χριστού. Τι μέγεθος είναι αυτή? Είναι 6 μέτρα περίπου και την είχα φιλοτεχνήσει φυσικά στο χιτήριο του Μπομβιτσίνη στη Βερόνα. Και είναι ένα μνημιακό κομμάτι που δύσκολα σήμερα ένας καλλιτέχνης έχει την τύχη να κάνει τόσο σημαντικό έργο. Φυσικά είχα δουλέψει σήμερα νύχτα, 1,5 χρόνο, τελείωσα φιλοκερδός. Ίσια ίσια τα χρήματα έφτασαν για να πληρωθεί το χιτήριο. Και μετά μου είχε πει να κάνω και τις άλλες πόρτες, αλλά μετά ήταν too much, ήταν πάρα πολύ να κάνω. Τις υπόλοιπες έκανα αυτή που ήταν η μεγαλύτερη και η κεντρική και έχει μείνει τουλάχιστον ένα μνημειώδες έργο. Αυτά για τον ντεκήρυχο, αυτά για μένα. Έχω αρχίσει από μικρό σαν ένα παραμύθι. Έχετε, πέρα από όλα αυτά, είχατε την τύχη να φτιάξετε κάποια κοσμήματα τα οποία τα φόρεσαν από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες στον κόσμο. Μιλάμε για την πρίγκιψα Φαράχ της Περσίας. Όχι την πρίγκιψα, για την αυτοκράτηρα της Περσίας. Ναι. Η βασίλισσα της Ιταλίας, ναι, η Μαρή Ζωζέ, η κόρη της. Η Κλαούντια Καρδινάλη, Ανή Γιραρντό. Ο Νουρέγεφ. Ο Νουρέγεφ ήταν αδελφικός φίλος, όχι αδελφός ήταν. Ο Νουρέγεφ είχε. Ο Νουρέγεφ εκτός του είχε μια από τις μεγαλύτερες συλλογές τις δικές μου. Πέθανε με ένα βραχιόλι μου όταν ήταν τιμωθάνατο στο χέρι του και ποτέ δεν είχε αφήσει να του το βγάλουν. Και όταν ακόμα ήταν γεμάτος από 1000 σωληνάρια. Δεν ήθελε ποτέ, όταν πήγαιναν να του βγάλουν γιατί μπερδευότανε με τις σωληνώσεις που είχε και τα λοιπά, χωρίς ακόμη να μιλήσει, έβαζε το δάχτυλο του έτσι και όπως έκανε με τέτοια ιερατικότητα και να πούμε καταπληκτική βασιλική χειρονομία, δεν τους επέτρεπε να το αγγίξουν και πέθανε με αυτό το βραχιόλι στο χέρι. Και μάλιστα λυπήθηκα πάρα πολύ, γιατί αυτό όλοι το ξέρουν, ήταν δικό μου και ήθελα να το κρατήσω και τους είχα πει ότι θα ήθελα να το κρατήσω, αλλά δυστυχώς ο γιατρός του και ορισμένοι άλλοι μετά που κληρονόμησαν με το Ίδρυμα του Νουρέγεφ και τα λοιπά, μου είπαν, Λίζα, αυτό άφησε το σε εμάς, θα κάνουμε μια πάρα πολύ μεγάλη vente, aux enchères και τα λοιπά, ένα πληστηριασμό, θα σου κάνουμε τη μεγαλύτερη διαφήμιση και άφησε το μέσα, γιατί είναι το κομμάτι που δεν άφησε ποτέ να το βγάλουν, δεν αποχωρίστηκε ποτέ, θα είναι καταπληκτικό διαφημιστικό αυτό για σένα. Και εγώ ανατρίχεσα και είπα ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό είναι κάτι για μένα πάρα πολύ ιδιαίτερο. Το έχω μέσα στην ψυχή μου. Είναι κάτι το πάρα πολύ σεβαστό και δεν θέλω καμία δημοσιότητα. Ή μου το δίνετε ή δεν θέλω να έχω καμία συμμετοχή σε τέτοιου είδους διαφημιστικά προϊόντα που δεν με ενδιαφέρουν, δεν είναι δικά μου. Και όντως δεν το πήρα και δεν πήγα και δεν είχα καμία συμμετοχή σε αυτό. Αλλά
πάρα πολύ η Ντορέτη Καραϊωσιφόγλου, έχει καταπληκτικά κοσμήματα δικά μου, τώρα τα έχει δώσει στην Όνικα, την κόρη της, τη Γαρνινέ και τα λοιπά. Η Βάνα Ξένου που είναι η γυναίκα του γιού της, του Αλεξανδρούλη του Παναγιωτόπουλου, και έχει τώρα και μια πάρα πολύ μεγάλη έκθεση στο Βασιλικό Κήπο, η Ψυχή του Τόπου. Έχει από τις καλύτερες καταπληκτικές δημιουργίες δικές μου, που ήταν της Ντορέτ. Η Ντορετούρα Καραϊωσιφόγλου είχε ένα τοίχο μεγάλο που έβαζε όλα τα κοσμήματά με εκεί τα οποία ήταν γλυπτά, έβγαζε ένα και το φορούσε. Ο Άντι Βόρχολ είχε πάρα πολύ μεγάλη αγάπη στα δικά μου τα κοσμήματα και είχε μια μεγάλη συλλογή και πήγαινε και τα αγόραζε και από Βόντ, άμα ήταν εκτός από μένα την ίδια. Και μάλιστα με είχε κάνει και πορτρέτα και έχω κάνει και ρολόγια με πορτρέτα που μου είχε κάνει εμένα της ίδιας ο Άντι Βόρχολ. Τα έχω κάνει σε ρολόι. Και αυτά. Έχετε γνωρίσει την πλειοψηφία των μεγάλων προσωπικότητων όταν του αιώνε. Πώς είναι αυτή η εμπειρία να έχει γνωρίσει κάποιος όλα τα σημαντικά πρόσωπα του αιώνε? Για μένα τώρα, ίσως με τον χρόνο, καταλαβαίνω ότι ήταν μια ιδιάζουσα και πάρα πολύ ιδιαίτερη τύχη, αλλά εκείνη τη στιγμή εγώ ζω πάντοτε στον κόσμο μου και δεν δίνω τόσο μεγάλη σημασία. Όχι ότι σνομπάρω, αλλά για μένα είναι φυσικό. Το θεώρησα κάτι φυσιολογικό εκείνη την εποχή. Ναι, είναι φυσικό και ό,τι μπορούσα να αντλήσω το ενδιαφέρον από τέτοιες μαγικές υπάρξεις, πάντοτε το έκανα με μεγάλη απλότητα. Και είναι ο χαρακτήρας μου έτσι, οτιδήποτε ιδιαίτερο το παίρνω πάρα πολύ φυσιολογικά. Από την κάθε συνεργασία ενσωματώνατε κάτι στην τέχνη σας και στην δημιουργία σας? Τι είπατε, από την κάθε... Από την κάθε συνεργασία που κάνατε, ναι, ενσωματώνατε κάποια κομμάτια στην τέχνη σας? Ακούστε να δείτε, αυτό είναι μια ερώτηση ιδιαίτερη. Στην τέχνη πάντοτε κανείς και το κάνει και δεν το κάνει. Αναλόγως. Καταρχήν, ρόλο μεγάλο παίζει η κληρονομιά. Τι χρωμοζωμικά κανείς έχει μέσα στο αίμα του και τι κουλτούρα κουβαλάει και πόσα χρόνια ιστορίας έχει πίσω του. Εμένα η ιστορία από την οικογένειά μου ήταν πάρα πολύ ιδιαίτερη και μαγική. Είχαν έρθει από τρεις διαφορετικές αριστοκρατικές οικογένειες από την Ευρώπη. Ήταν και αγωνιστές, ήταν απογωνιστική οικογένεια. Βέβαια, βεβαίως είχαν έρθει και είχαν βοηθήσει πάρα πολύ με χρήματα. Ο παππούς μου, ο στρατηγός ο Ναπολέων Σωτήλης, είχε ιδρύσει την 7η Ιεραρχία με δικά του χρήματα. Είχε χαρακτηριστεί και ύπτος. Πώς τα μάθατε όλα αυτά, ναι. Ναι, γιατί τα γιορτάζουν ακόμα τώρα στις Σέρες, στο Κιλκής Λαχανά Νευροκόπιο, κάνουν τα Σωτήλια. Κάθε χρόνο γιορτάζουν την απελευθέρωση, όταν είχε μπει ο παππούς μου και τους είχε ελευθερώσει. Είχε ονομαστεί και διοικητής όλης της Μακεδονίας. Αλλά δυστυχώς όποτε ερχόταν ο Βενιζέλος, αντί να κοιτάζει την πατριωτική πλευρά, σαν πολιτικός που ήταν, κοιτούσε την προσωπική φανατισμένη πλευρά, και επειδή ήταν φυσικά συνεργάτες με τον βασιλιά, τον έστανε εξορία, αγνοώντας ότι ήταν φοβερός Έλληνας, αλλά γεννημένος από φιλέλληνες που είχαν έρθει εδώ και είχαν φέρει χρήματα και γενναιότητα και πάρα πολύ προσωπική δουλειά και ανδρεία, και έχουν κάνει μεγάλη παροχή στην Ελλάδα σαν χώρα που υπάρχει σήμερα. Αντί να λάβουν υπόψη τους αυτό, λάβουν υπόψη τους πάντα τα πολιτικά. Δεν ξέρω για ποιο λόγο η Ελλάδα τρώγεται με αυτά τα πράγματα. Αντί να κοιτάει την ουσία, κοιτάει τις επιφανειακές λεπτομέρειες, που είναι τελείως άδικο. Και άνθρωποι που είχαν πληγωθεί, είχαν πάει στα νοσοκομεία τόσες φορές και τα λοιπά, όποτε πήγαινε ο παππούς μου, ο πατέρας μου πληγωμένος στο νοσοκομείο, η γιαγιά μου πήγαινε στον τελευταίο στρατιώτη το ίδιο δώρο που πήγαινε για τον άντρα της και για το γιο της. Όλα αυτά δεν μετρούσαν όμως για τους πολιτικούς, τον έστειλαν εξορία. Πήγαινε στην Ικαρία η εξορία. Συνέχεια με τους στρατιώτες του, αντί να κοιτάνε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει δώσει ένα σωρό, αυτό στην Ελλάδα, να πούμε, ιερό χώμα στην Ελλάδα. Δυστυχώς έτσι είναι η χώρα μας. Έχει τα πιο όμορφα αλλά και τα πιο δυσάρεστα. Θα ήθελα να μου πείτε τα συναισθήματα που έχετε τώρα που κάνετε μια έκθεση η οποία στην κεντρική αίθουσα είναι τα έργα του δάσκαλού σας και στις δύο διπλάνες είναι τα δικά σας. Ναι, δεν είναι δάσκαλός μου, παρόλο αυτός μπορούσε να είναι δάσκαλος όλου του κόσμου, αλλά τελικά είναι σωστό να κάνω αυτή τη διευκρίνηση. Να σας πω, είχαν ετοιμάσει, επειδή ουσιαστικά ήταν για μένα η έκθεση η Λίζα Σωτήλης και η συλλογή μου και τα λοιπά, και ο Ντεκήρικο οπωσδήποτε είναι μέρος της συλλογής μου, αλλά και ο μεγάλος κριτικός, ο Φλωριάνο Ντεσάντη, ο οποίος είναι και απόγονος του μεγάλου Ραφαέλου και σαν ιστορικός με έχει πάρα πολύ δεμένη με το έργο του Ντεκήρικο, όπως σας εξήγησα και πριν. Λοιπόν, είχαν βάλει εμένα στην κεντρική σάλα εδώ,
Και όταν ήρθα είπα, όχι, δεν είναι δυνατόν, εγώ θα μπω στο πλάι, θα βάλετε το δικήρυκο στη μέση, γιατί έτσι είναι το σωστό. Λοιπόν, νομίζω ότι του πρέπει, όχι μόνο αυτό, του πρέπει, ο δικήρυκο έκανε την Ακρόπολη, έκανε τον Παρθενώνα του 20ου αιώνα. Η Αθηνά Σχοινά, η καθηγήτρια, η ιστορικός και καθηγήτρια τέχνης και τα λοιπά, μαζί με τον Φλωριάνο Ντεσάντη, που τον καλούν παντού, από το Μουσείο Πομπιντού, από τα μουσεία στην Αμερική, στη Νέα Υόρκη, στην Ιαπωνία. Είναι σύμβουλο στα μεγαλύτερα μουσεία γλυπτών ιδιαίτερα κτλ. Ήταν πρόεδρος στο ίδρυμα με τον Μαστρογιάννη κτλ. Είναι μεγάλη προσωπικότητα και είναι από τους πιο κυλτιβοί ανθρώπους του κόσμου. Λοιπόν, αυτός είναι και απόγονος του Ντεσάντη. Και πραγματικά λυπάμαι που δεν είναι εδώ ακόμα τώρα, θα έρθει αργότερα. Όταν θα έρθει, θα ήθελα να σας μιλήσει, θα σας ερμηνεύσω εγώ τι λέει και τι λέει και τι κάνει. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι γεμάτοι μαγεία και σέβας για τον Ντεκήρυκο και οπωσδήποτε του έπρεπε, όχι εδώ, στον Παρθενώνα να του κάνουν έκθεση, στο Μουσείο της Ακροπόλεως να του κάνουν έκθεση και να γίνει έκθεση του κόσμου όλου. Διότι ο Ντεκήρυκο είναι κατεξοχήν η φυσιογνωμία, η καλλιτεχνική, η οποία έχει ξεπεράσει όλους τους αιώνες. Ο κάθε αιώνας έχει τους καλλιτέχνες που τον εκπροσωπούν στην εποχή του και είναι ιδιαίτερη η σημασία των ανθρώπων, των συγχρόνων. Ο Ντεκήρυκο είναι ίσως ο μόνος ο οποίος ξεφεύγει τα όρια της εποχής του, ξεπερνάει τον αιώνα. Ήταν σαν ένιγμα όλο τον περασμένο αιώνα και ανοίγει το καινούριο το millennium που αρχίσαμε και πάλι τον έχει μπροστά του σαν ένα μεγάλο ένιγμα και ένα μεγάλο ερωτηματικό. Και είναι εκείνος ο οποίος έχει κάνει την τέχνη και την σύνθεση και την ιδιοφυΐα της δημιουργίας να κάνει τα αριστουργήματά του να μην έχουν χρόνο. Γι' αυτό δεν ήθελαν να το λένε και οπωσδήποτε σουρεαλιστή, γιατί οι σουρεαλιστές παραμορφώνουν λίγο την πραγματικότητα. Εκείνος την έκανε πιο ιδεώδη την πραγματικότητα. Την εξαήλωνε, την εξύψωνε, της αφαιρούσε αυτό το λίγο το γήινο που πάντοτε έχει και την έκανε να έχει αυτό το αθάνατο, το εξωγήινο που είχαν και οι αρχαίοι μας. Κρατούσαμε τα αρχέτυπα της αρχαίας Ελλάδος. Αυτό λέω, παρουσίασε πάλι αργά την αρχαία. Βέβαια, γιατί είναι ένα αρχέτυπο, είναι μέρος της αρχαίας Ελλάδος, είναι μέρος του ελληνικού πνεύματος. Είναι μέρος Αθανασίας. Αυτή είναι η διαφορά με τον Ντεκήρυκο. Ότι όλοι οι άλλοι είναι μεγαλουργούν, είναι πιο θνητοί και είναι πιο αντιπροσωπευτικοί στον αιώνα τους. Όπως ο Χρυσούς Αιώνας και όπως ορισμένα αριστουργήματα που οι Έλληνες έδωσαν και είναι εκτός τόπου και χρόνου, σε αυτό το πράγμα ο Ντεκήρυκο ίσως εκπροσωπεί όλους τους άλλους καλλιτέχνες περισσότερο, διότι τα εξυψώνει όλα σε ένα επίπεδο που είναι εκτός των ορίων των γήινων και είναι κάπως ενώνονται με την Αθανασία και με την αιωνιότητα. Αληθεύει ότι η πιο αριστουργηματική περίοδος ήταν περίπου το 1920. Τότε. Ακούστε, ο νομπελίστας ο Κουαζίμοντο είπε κάτι το πάρα πολύ όμορφο, ότι ο Ντεκήρυκο δεν έχει εποχές καλύτερες και χειρότερες, ήταν πάντοτε αφέντης του εαυτού του. Και όταν κανείς κάνει τόσο εκπληκτικό σε αυτό που έκανε αυτός, φτάνει ένα μόνο να κάνει και μπορεί να καλύψει όχι μόνο τον αιώνα, τις αιωνιότητες. Επομένως, ό,τι και να έκανε ο Ντεκήρυκο, πάντοτε ήταν ένας πάρα πολύ μεγάλος. Και εκεί νομίζω ότι πρέπει αυτό να το τελειώσουμε, διότι δεν είναι σωστό να τον περιορίσουμε σύμφωνα με τα δικά μας τα περιορισμένα στοιχεία. Καταλάβατε. Mm-hmm. Και μετά εκείνος ήταν πάντοτε και ένας ιδιόμορφος, με ένα χιούμορ καταπληκτικό, που πάντοτε ειρωνευόταν. Ειρωνευόταν όλα και τον ίδιο του τον εαυτό και τη ζωή και τα πάντα. Του άρεσε να παίζει ελληνικό θέατρο. Πώς... μια σάτυρα κατά κάποιο τρόπο. Πάντοτε ελληνικό θέατρο. Φορούσε πάντοτε μία προσωπίδα και ήταν πάντοτε σε μία σκηνή. Και η προσωπίδα που φορούσε τον έκανε να επικοινωνεί με το κοινό τόσο όσο ο θεατής του κοινού ήταν ικανός να εισχωρήσει στο χώρο του. Έχει μεγάλη σημασία αυτό. Όταν ήταν ικανός ο θεατής να εισχωρήσει στο χώρο του,
Δεν υπήρχε κανένα θέμα limitation, περιοριστικό. Όταν όμως το κοινό, όπως τις περισσότερες φορές συμβαίνει, δεν είναι τόσο εξυπηρετημένο για να εισχωρήσει στο χώρο του, τότε έπαιζε και διασκέδαζε να κρατήσει μια ορισμένη απόσταση. Και γι' αυτό το λόγο δεν έχει γίνει πάρα πολύ αντιληπτός από τον κόσμο.